Έχουν σπάσει το κυκλίδωμα οι φίλοι της Ανόρθωσης, έχουν μπει μέσα και διαπληκτίζονται με τους παίκτες του Απόλλωνα που είναι στον πάγκο. Ντροπής πράγματα, άσχημες εικόνες. Έσπασαν αρχικά το κυκλίδωμα οι φίλοι της Ανόρθωσης, μπήκαν μέσα και επιτέθηκαν στους παίκτες του Απόλλωνα στον πάγκο, οι οποίοι τα απέδωσαν και βλέπετε αυτές τις ασχήμιες που συμβαίνουν εδώ στο Τσίριο στάδιο. Πραγματικά πολύ άσχημες εικόνες σε ένα παιχνίδι που έπρεπε να είναι γιορτή για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Φίλοι της Ανόρθωσης τώρα πάνε να επιστρέψουν σιγά σιγά στην κερκίδα. Η αστυνομική δύναμη τώρα κάνει την είσοδό της, κάνα 20 λεπτό μετά από την πτώση του κυκλειδώματος. Είχαν φύγει κάποιοι παίκτες που ήταν έτοιμοι στη φυσούνα. Πραγματικά πολύ άσχημες εικόνες. Και εδώ ο πρόεδρος του Απόλλωνα κατευθύνεται κάτω. Να ξέρω εκεί που είναι οι διαιτητές τώρα. Εδώ είναι και οι διαιτητές. Ναι, πάμε κάτω στους συναδέλφους να μας βοηθήσουν που έχουν ρεπορτάζ από εξεπαφής. Έλα, Ονησίφορε. Κωστά. Απλά να πούμε ότι το παιχνίδι είχαν αποφασίσει να μην αρχίσει, γιατί είχε ένταση αρκετή εδώ και αρκετή ώρα. Αρχικά οι φίλοι της Ανόρθωσης είχαν σπάσει το κυκλείδωμα που είχε τοποθετηθεί στη γωνία και ήρθαν εδώ. Ακολούθως έγινε το σκηνικό που περιγράψατε και πριν και έδειξαν και οι κάμερες. Οι διαιτητές είχαν αποφασίσει να μην ξεκινήσει το παιχνίδι ώσπου να ηρεμήσει η κατάσταση, γιατί υπήρχε κίνδυνος που τελικά 2-3 λεπτά μετά, 5 λεπτά, είχε γίνει αυτό που εξελίχθηκε πριν από λίγο.